καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και στους τηλεθεατές μας ιδιαίτερα. Προχωρήσατε και σε μια παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή της Αμοχώστου. Δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση, αυτό τονίσατε. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν γνωστό και κυρίως στην κυπριακή ηγεσία. Γι' αυτό και επέμενε ο Κύπριος πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί δηλαδή που μετέχουν όλοι οι αρχηγοί των κρατών. Και το συμπεριέλαβαν αυτό το θέμα και κυρίως συμπεριέλαβαν την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ότι απαγορεύουν στην Τουρκία μια ακόμα επιθετική κίνηση, όπως είναι πέρα από τα κατεχόμενα και το άνοιγμα της παραλιακής των Βαλουσίων σε μια περιοχή η οποία έχει μείνει ακατοίκητη όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς και αυτή παραμένει υπό την κατοχή της Τουρκίας. Κύριε Κεφαλογιάννη, άνοιγμα των Βαλουσίων τη στιγμή που είχε προηγηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Νίκο Δένδια και τον κύριο Τσαβούσογλου, ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση, κλειδώνουν κατά κάποιο τρόπο οι διερευνητικές ανάμεσα στις δύο χώρες και μετά ο Τσαβούσογλου προχωρά σε ένα προκλητικό σοου με τους χάρτες και βέβαια η Τουρκία στο άνοιγμα των Βαρουσίων, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι, προηγήθηκε βεβαίως το άνοιγμα των Βαρουσίων. Κύριε Κεφαλογιάννη, πάμε δηλαδή σε διερευνητικές με τέτοιο κλίμα και με αυτές τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας? Κάτι, η Τουρκία προκαλεί. Σίγουρα είναι οταραξίας περιοχής. Βεβαίως είναι ένα δίκο, προσβάλλει τη διεθνή κοινότητα, τον διεθνή νόμο και δημιουργεί προβλήματα στους γειτονές της. Αυτό καταγράφεται σε όλες τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Πρόσφατα βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ακολουθήσει και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέσεις οι οποίες είναι καταπέλτες για τη συμπεριφορά της Τουρκίας και την παραβίαση του διεθνούς. Αλλά πώς μπορούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουμε τη στιγμή που η γειτονική χώρα, η πλευρά της Τουρκίας, κάνει τετελεσμένα? Δεν υπάρχει καν τετελεσμένα. Τα τετελεσμένα μπορούν να δημιουργηθούν αν πατούν. Άνοιξε το Βαρούσι. Πώς δεν υπάρχουν τετελεσμένα? Προκαλούν. Δεν είναι τετελεσμένα. Το να κάνει κάποιος μια κίνηση η οποία είναι παράνομη δεν δημιουργεί τετελεσμένα. Αν κάποιος καταλάβει ένα κομμάτι του σπιτιού σας, δεν πάει να πει ότι το ανοίγει κιόλας. Ναι, αλλά κύριε Κεφαλογιάννη, τορπιλίζει όμως τη διαδικασία του διαλόγου. Είναι μια κίνηση σίγουρα επιθετική και εμπριστική. Ασφαλώς. Μα γιατί η Τουρκία, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, δεν θέλει το διάλογο, γιατί ξέρει ότι αν εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή αυτού του διεθνούς δικαίου θα επικυρώσει και θα δικαιώσει τις θέσεις της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια. Άρα η Τουρκία κάνει ένα κατεπίβαση διάλογο, προσπαθεί να τον τροπηλήσει πριν ξεκινήσει, το έχει κάνει και άλλες φορές. Και ξέρετε, για τους χάρτες στους οποίους αναφέρεται, αυτοί οι χάρτες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από την Τουρκία στην επιτροπή που είχα την τιμή να προεδρεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 5 χρόνια. Την Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ήταν μια επιτροπή στην οποία μετήχαν 40 Τούρκοι και 40 Ευρωπαίοι βουλευτές. Εκεί ήρθαν οι εκπρόσωποι, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας και παρουσίασαν αυτούς τους χάρτες των διεκδικήσεων που παραβιάζουν τον διεθνή νόμο. Κύριε Κεφαλογιάννη, την πρώτη απάντηση. Αυτό κάνει ο κύριος Τσαβούσογλου. Το έκανε και πρόσφατα και στη συζήτηση που κάναμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και πήρε βεβαίως τις δέουσες απαντήσεις όχι μόνο από τους Έλληνες και τους Κυπρίους, αλλά και από όλη την κοινότητα, από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως από όλους τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Κύριε Κεφαλογιάννη, από τις λίγες φορές που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τέτοια ομοφωνία σε θέμα. Μήπως η Ελλάδα θα πρέπει να βάλει έναν όρο, λέω τώρα εγώ, πάρτε πίσω την Ναύτεξ, πάρτε πίσω το Βαρόσι για να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε? Μήπως θα πρέπει αυτό να μπει ένα τέτοιο όρο? Δεν το λέει η Ελλάδα. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ακόμα πιο σημαντικό. Διότι βεβαίως ο διάλογος, πολύ σωστά λέτε ότι γίνει σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, γιατί έτσι ορίζει το δίκαιο της θάλασσας, ότι συζητούν οι χώρες οι οποίες είναι γειτονικές και με ειρηνικό τρόπο, αυτό λέει το διεθνές δίκαιο, διευθετούν τις μεταξύ τους διαφορές. Εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, τότε με συνυποσχετικό προσφεύγουν σε διεθνή διατησία
που είναι το δικαστήριο της Χάγης και το δικαστήριο του Αμβούργου. Ναι, αλλά κύριε Κεφαλογιάννη, να σας διακόψουμε λίγο. Όμως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, αυτό τουλάχιστον έγινε γνωστό, Νίκο, συμφώνησε με τον ομόλογό του, τον Τούρκο, να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές, χωρίς, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, να βάλει αυτούς τους όρους που σας είπε, σας ρώτησε και ο Νίκος. Χωρίς να βάλει κάποιους όρους από τον Τούρκο. Διπλωματικά αυτό που λέτε είναι λάθος. Και είναι λάθος, διότι ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να μην γίνει αυτός ο διάλογος. Διότι ξέρει ότι με σαφήνεια το δίκαιο της θάλασσας δικαιώνει την Ελλάδα. Το δικαιώνει στο άρθρο 3 ότι μπορεί μονομερός. Δηλαδή, κύριε Κεφαλογιάννη. Αφήστε να τελειώσω, σας παρακαλώ. Στο άρθρο 3 λέει ότι μπορεί μονομερός, δεν θα δώσει κανένα αναφορά, να επεκτείνει τα μίλια της στα 12 από τα 6. Λέει στο άρθρο 85 ότι πρέπει όλες οι συζητήσεις να γίνονται με ειρηνικό τρόπο. Λέει στο άρθρο 121 ότι τα νησιά όπως είναι η Κρήτη και όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν τη δικιά τους αποκλειστική οικονομική ζώνη και τη δικιά τους υφαλοκρηπίδα. Άρα η Τουρκία, επειδή ξέρει ότι αυτό το έχουν επικυρώσει 167 κράτη, ότι έχει διευθετήσει το 97% μέχρι σήμερα των διαφορών μεταξύ κρατών σε όλο τον κόσμο, ξέρει ότι αν προσφύγεις από τον διάλογο θα βγει χαμένη και κάνει χίλιες μεθοδεύσεις ακριβώς για να προκαλέσει και να πυροδοτήσει τον διάλογο. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, βεβαίως σε διμερές επίπεδο συζητούμε με την Τουρκία, αλλά έχουμε αναγάγει το θέμα αυτό σε διεθνές θέμα και θέμα επίλυση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μιλάμε για την Ευρώπη, για την Ελλάδα και την Τουρκία, δεν μιλάμε για τα ελληνικά σύνορα και μόνο, μιλάμε για τα ελληνικά σύνορα που ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή τακτική. Ο διάλογος ξεκινάει, έχει σταματήσει το 2016 και ασφαλώς και οι διερευνητικές εντολές, συζητήσεις είναι αυτές οι οποίες θα προσπαθήσουν να βάλουν στο τραπέζι τα συγκεκριμένα θέματα. Γιατί οι διερευνητικές συζητήσεις δεν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς συζητήσεις επί της ουσίας. Είναι συζητήσεις επί της διαδικασίας. Και δεν δεσμεύουν κανένα μέχρι το τέλος. Δηλαδή, αν δεν κάνουν στο τραπέζι επισήμως οι χώρες να συζητήσουν αυτά τα θέματα, είτε να συμφωνήσουν, είτε με συνυποσχετικό να προσφύγουν στη διεθνή διαδικασία, το θέμα θα μείνει σε κρεμότητα. Τι θέλει η Τουρκία? Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει ένταση. Τι θέλει η Τουρκία? Η Τουρκία θέλει θερμό επεισόδιο. Για να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά, κάτω από μια κρίση, στην οποία νομίζει, δεν τους βγήκε βέβαια αυτή τη φορά, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έδειξαν το ανάστημά τους, την ετοιμότητα και το φρόνημά τους, να καθίσουμε στο τραπέζι κάτω από την πίεση γεγονότων και με τον διεθνή παράγοντα, να μην είναι σύσσωμος με το μέρος της Ελλάδας όπως είναι σήμερα, αλλά περίπου στη μέση, γιατί κανείς δεν θέλει εντάξει στην περιοχή. Άρα η τακτική που ακολουθούμε εμείς είναι τακτική η σωστή. Και ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση και ότι η διπλωματία είναι ένας ανέμακτος πόλεμος. Ο πόλεμος είναι μια αιματηρή διπλωματία και δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά από μια κρίση. Θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάτω από διαδικασίες οι οποίες ευνοούν την Ελλάδα σήμερα, γιατί έχουμε και την Ευρώπη, τον διεθνή παράγοντα με το μέλλον. Κατανοητό το σκεπτικό που παραθέσατε, είναι πολύ κατανοητό και σαφές. Όμως αυτό τι σημαίνει άραγε, ότι δηλαδή η Ελλάδα θα κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου, έστω σε επίπεδο διαρευνητικών, που είναι πιο πολύ τεχνοκρατικά ζητήματα, ανεξαρτήτως το τι θα κάνει η Τουρκία στην Κύπρο, και αν συνεχίσει με πιο προκλητικές ενέργειες? Τώρα εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι κάνει λοιπόν η Κύπρος αυτή τη στιγμή? Η Κύπρος, η οποία κατάφερε να βάλει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, αυτό το θέμα έρχεται στο επόμενο Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί ασφαλώς ξαναέρχονται τα θέματα των κυρώσεων. Καταγράφεται στις αρνητικές ενέργειες της Τουρκίας. Οπότε το Δεκέμβριο, που θα γίνει η αποτίμηση, το Ταμείο μπορεί να ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις, όπως ήδη έχουν αναφερθεί σε συγκεκριμένα άρθρα του κοινού ανακοινοθέντος. Άρα η Τουρκία ήδη καταγράφει μια αρνητική, αν θέλετε, επίδοση σε αυτό που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι. Και οι Ευρωπαίοι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη, όχι μόνο στρατιωτική αλλά και οικονομική, σε μια παραπέμπουσα Τουρκία και στον οικονομικό τομέα να επιβάλλει κυρώσεις. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε? Θέλουμε η Τουρκία να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε ότι ο κ. Ερντογκάν είναι στριμωγμένος. Ο κ. Ερντογκάν δεν είναι ο πρόεδρος μιας δημοκρατικής χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στην Τουρκία. Ξέρει ότι ο ίδιος θα αντιμετωπίζει προσωπικό πρόβλημα. Μάλιστα. Αν χάσει τις εκλογές, δεν θα πάει σπίτι όπως πηγαίνουν στις δημοκρατίες, αλλά θα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φυλακίσει δεκάδες χιλιάδες
συμπολίτες του, χιλιάδες δημοσιογράφους, χιλιάδες δικαστικούς. Μάλιστα, κύριε Κεφαλογιάννη. Χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Άρα ο κ. Ερντογκάν έχει προσωπικό θέμα και γι' αυτό είναι επιθετικό στους γειτονές του, δημιουργεί κρίση στην ευρύτερη περιοχή, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει στο εξωτερικό. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ.